Χανιά, Μακρινίτσα, Γλυκά Νερά, Αγία Βαρβάρα, Φολέγαδρος, Δάφνη, Λάρισα, Ρέθυμνο, Θεσσαλονίκη, Κυπαρισία, Ρόδος, Αργολίδα, Ιεράπετρα, ξανά Θεσσαλονίκη, Λακωνία και Αλεξανδρούπολη. Αυτές είναι οι πόλεις και περιοχές της Ελλάδας, στις οποίες έλαβαν χώρα 16 συνολικά γυναικοκτονίες μέσα στο 2021. Έτος το οποίο μας αφήνει σε λίγες μέρες και αυτό που εύχονται όλοι είναι να μην γίνουμε μάρτυρες άλλων ανάλογων περιστατικών σε αυτές τις λίγες μέρες που μένουν για το τέλος του χρόνου. Η πιο πρόσφατη γυναικοκτονία διαδραματίστηκε στην Αλεξανδρούπολη με την 29χρονη Τζευριέ να αφήνει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο, όπου διακομίστηκε μετά από άγριο ξυλοδερμό από το σύζυγό της και αφού νοσηλεύθηκε για 4 ημέρες. Ως πότε, γιατί, πώς μπορεί κάποιος να φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι μόνο μερικές από τις ερωτήσεις που μπορεί να θέσει ο καθένας όταν γίνεται δέκτης τέτοιων πληροφοριών. Η κοινωνία, το πώς έχει ανατραφεί ο καθένας, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά τον εγκλεισμό λόγω του κορονοϊού, διαταραγμένες προσωπικότητες, ό,τι από τα παραπάνω και αν ισχύει δεν δικαιολογεί και κυρίως δεν συγχωρεί σε καμία περίπτωση πράξεις όπως αυτές, δηλαδή το τέλος μιας ζωής. Τι πιστεύει όμως ο κόσμος, πού οφείλεται αυτή η έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας με αποτέλεσμα τις τόσες πολλές γυναικοκτονίες? Ίσως λόγω της καραντίνας και του εγκλεισμού, αλλά πιστεύω ότι φταίει και ο τρόπος που μεγαλώνουμε στην κοινωνία, ειδικά τα αγόρια. Σίγουρα είναι κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο και πρέπει να αλλάξει. Φαντάζομαι είναι λόγω lockdown. Το πιο πιθανό είναι λόγω lockdown. Είναι αυτό ή είναι και γενικότερα θέμα κοινωνίας? Όλα έχουν την επίπτωσή τους. Αλλά υπάρχει πρόβλημα σοβαρό. Πρέπει να το δει λίγο η πολιτεία αυτό. Πρέπει να ασχοληθεί λίγο πιο σοβαρά. Κατά την άποψή μου, ενδοοικογενειακή βία. Δεν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία. Πρέπει οι γυναίκες να κυνηγάνε τα δικαιώματά τους. Είναι θέμα κοινωνίας, οπότε όλο αυτό που έχει συμβεί έχει παίξει το ρόλο του και ο εγκλεισμός με τον κορονοϊό? Σίγουρα, ο κορονοϊός επηρέασε πάρα πολύ στο να γίνουν οι άνθρωποι πιο ισοστρεφείς και πιο κλειστοί. Επομένως, ναι, και η κοινωνία παίζει ρόλο. Νομίζω θέμα παιδείας. Πρέπει ο κόσμος γενικότερα πάνω σε αυτό το κομμάτι να δουλέψει πάρα πολύ. Οι γυναίκες είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας και πρέπει να τις έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Όχι με την κακή την έννοια, την καλή την έννοια. Πάνω από το κεφάλι μας και να τις αγαπάμε πιο πολύ από εμάς. Όλα έρχονται από τη φτώχεια. Από τη φτώχεια, από τη δυσπραγία που περνάει ο ελληνικός λαός. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί κάτι, να σταματήσει η κατάσταση αυτή, γιατί είναι θέμα κοινωνίας, είναι θέμα πώς μεγαλώνουμε. Έχει παίξει το ρόλο το εγκλεισμός με τον κορονοϊό? Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Δεν ξέρω, και παλιότερα συνέβαιναν, απλά δεν φαινόντουσαν τόσο πολύ. Τώρα ήταν και ο κορονοϊός. Δεν έχει μόνο η διαπαιδαγώγηση σχέση. Μπορεί να έχεις δύο παιδιά, το ένα να είναι τέλειο και το άλλο να... Όλα παίζουν ρόλο.